Βίαιη εσωτερική υποτίμηση που οδηγεί μεγάλα τμήματα της κοινωνίας σε φτωχοποίηση έχει προκαλέσει ο εκρηκτικός συνδυασμός της υπερφορολόγησης και της απότομης μείωσης των μισθών και των συντάξεων που συνοδεύουν την πολύχρονη εφαρμοζόμενη λιτότητα στη χώρα. Όπως προκύπτει από την ετήσια έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ για την οικονομική κατάσταση των Ελλήνων, το 75,3% των οικοκυριών παρουσίασε μείωση εισοδημάτων το 2016 σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά, ενώ την ίδια στιγμή το 11,1% του πληθυσμού, με εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ, δήλωσε αύξηση της περιουσίας του. Επιπλέον, μόλις το 1,5% των οικοκυριών καταφέρνει να αποταμιεύει, σχεδόν μία στις τρεις οικογένειες δηλώνει ότι διαβίει με λιγότερα από 10.000 ευρώ ετησίως και για τις μισές, κύρια πηγή εισοδήματος είναι η σύνταξη κάποιου μέλους της. Τα ακούσαμε στις ειδήσεις. Τα ακούσαμε. Εμείς επειδή είμαστε και από χωριά, δεν το ζούμε τόσο έντονα, αλλά νομίζω ότι ειδικά στις πόλεις συμβαίνει. Δεν έχω. Εγώ δεν έχω τουλάχιστον προσωπικά συντάξεις, όχι. Απλά με την εργασία μας και οι δυο προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα. Ειδικά για τη μεσαία εισοδηματική τάξη, τα στοιχεία είναι εξόχως ανησυχητικά, καθώς δείχνουν ότι απειλείται με αφανισμό, ανοίγοντας την ψαλίδα της ανισότητας υπέρ των ανώτερων εισοδηματικών κατηγοριών. Συγκεκριμένα, το 35,6% των Ελλήνων δηλώνει πως το εισόδημά του το 2016 ήταν από 10.001 έως 18.000 ευρώ, ενώ το 2015 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν υψηλότερο 36,1%. Επίσης, πέρσι, μόλις το 2,3% είχε εισόδημα από 30.001 ευρώ έως 40.000 ευρώ και το 1,3% άνω των 40.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή η αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων μεγεθύνεται, καθώς πάνω από ένα στα πέντε νοικοκυριά έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία και ένα στα τρία δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις φορολογικές υποχρεώσεις του 2017. Εκτεταμένη είναι ακόμη η εισοδηματική επισφάλεια των Ελλήνων, αφού σχεδόν ο ένας στους έξι παραδέχεται ότι δεν θα μπορούσε να καλύψει μια έκτακτη ανάγκη 500 ευρώ, ενώ το 51,4% τονίζει ότι θα το κατάφερνε μεν, αλλά με μεγάλη δυσκολία. Μαχαίρι έχει πέσει και σε δαπάνες για ένδυση, υπόδηση, ακόμα και διατροφή. Όλοι λίγο πολύ έχουμε περιορίσει αυτού του είδους τις αγορές. Λογικό είναι. Ναι, όλοι, βεβαίως, και εγώ. Περίπου ένα 30%. Έχω μειωθεί. Αναγκαζόμαστε και να δουλεύουμε πλέον. Δεν ζούμε με τους γονείς μας ή δεν παίρνουμε χαρτζηλίκια από τους γονείς μας. Οπότε, όταν δεν υπάρχουν χρήματα, μειώνονται και οι αγορές. Η ανεργία παραμένει το μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας, με το 32,6% των οικοκυριών να έχουν τουλάχιστον ένα άτομο σε ανεργία, ενώ εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει και η πρόθεση των Ελλήνων να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό. Ειδικά στις ηλικίες 18 έως 35 ετών, η μετανάστευση εξετάζεται σοβαρά ως ενδεχόμενο για το 67,7%, ενώ το ποσοστό στο γενικό πληθυσμό φτάνει στο 42%. Λόγω ηλικίας δεν με παίρνει για πουθενά να πάω. Εάν είστε νεότερος, τι θέλετε? 100%. Για μένα πλέον, επειδή έχω κλείσει τον επαγγελματικό μου κύκλο, όχι, αλλά σαν μία διέξοδο για τα παιδιά μου, Δεν θα ήμουν καθόλου αρνητική, ίσα-ίσα θα ήμουν θετικότατη. Έτσι και έτσι, γιατί τη μια μέρα το σκέφτομαι, την άλλη όχι. Αλλά νομίζω προς το ναι κλείνει η απάντησή μου. Εσύ? Κι εγώ έχω μεγαλώσει στη Γερμανία, οπότε θα το έκανα πιο εύκολα. Αποθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι προσδοκίες των οικοκυριών για το νέο έτος παραμένουν συντριπτικά αρνητικές, καθώς το 73,5% αναμένει επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης και μόνο το 5,1% βλέπει πως θα βελτιωθούν οι δυνατότητές του.